Καλησπέρα. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να προσθέσουμε το εικονίδιο εναλλαγής γλώσσας και να προσθέσουμε και την ελληνική ή άλλη γλώσσα στο πληκτρολόγιο του Raspberry Pi. Θα πάμε λοιπόν στην μπάρα εργασιών πάνω, το ποντίκι, θα πατήσουμε δεξί κλικ και θα πατήσουμε προσθήκη αφαίρεση αντικειμένων πλαισίου και θα πατήσουμε το κουμπάκι Add και θα ψάξουμε για να βρούμε το, το πρόσθετο χειριστής διάταξης πληκτρολογίου. Πατάμε λοιπόν, το επιλέγουμε, πατάμε Add και έχει λοιπόν προσθεθεί. Αν κάνω κλικ δεν αλλάζει κάτι, υπάρχει μόνο η αγγλική γλώσσα. Θα κάνω λοιπόν δεξί κλικ εδώ και θα πατήσω το ρυθμίσεις, settings. Και βλέπουμε ότι έχουμε μόνο την το αγγλικό, αμερικάνικο που έχει εδώ πληκτρολόγιο, θα βγάλουμε εδώ αυτή την επιλογή και έτσι τώρα θα μπορώ να κάνω προσθήκη και άλλο πληκτρολόγιο και άλλη γλώσσα. Θα πάμε να βρούμε τα ελληνικά. Εδώ λοιπόν τα ελληνικά. Έχει κάποιες επιλογές. Εγώ πατάω σκέτο λοιπόν ελληνικά. Οκ. Okay. Και εδώ μου δείχνει με ποιο τρόπο μπορώ να αλλάξω τη γλώσσα. Είναι το κουμπάκι Caps Shift μαζί. Αν θέλω αυτό μπορώ να το αλλάξω σε μια άλλη επιλογή. Τα αφήνω λοιπόν όπως είναι. Αν θέλω Shift και Caps Lock. Αλλά μπορούμε να αλλάζουμε τη γλώσσα με πατώντα το εικονίδι εδώ πάνω. Θα το δοκιμάσουμε λοιπόν με στα βοηθήματα να ανοίξουμε έναν Text Editor. Τώρα γράφει στα αγγλικά και όταν το πατάω γράφει στα ελληνικά. Και έτσι λοιπόν δείξαμε πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε μια νέα γλώσσα, την ελληνική γλώσσα πληκτρολογίου στο Raspberry Pi OS.